Προσχέδιο και όχι ως συμφωνημένο κείμενο θα πάει τελικά ενώπιον των 27 Υπουργών Εξωτερικών η λίστα επιλογών, δηλαδή τα μέτρα κατά της Τουρκίας ως απάντηση της Ευρώπης για τις μεθοδεύσεις στο Βαρόσι. Το τρίτο κατά σειρά προσχέδιο κατατέθηκε το απόγευμα στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ακολουθήσει η δεύτερη την ερχόμενη Παρασκευή και τη Δευτέρα συνέρχονται οι υπουργοί για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες των επιλογών. Αφού τώρα στο χαρτί βρίσκονται μόνο τίτλοι, όπως αρμόδια πηγή ανέφερε στο ΜΕΚΑ. Περιορισμός προενταξιακών κονδυλίων, στοχευμένα μέτρα κατά προσώπων που εμπλέκονται στο άνοιγμα των Βαρουσιών, περικοπή δανείων Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, περιορισμός διαλόγου υψηλού επίπεδου. Η Λευκωσία στηρίζεται στη λεπτομερή έκθεση πληροφοριών που ετοίμασε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να πείσει το γνωστό μπλοκ που αντιτίθεται στα μέτρα κατά της Τουρκίας. Μία εξ αυτών των χωρών η Ισπανία, την οποία επισκέπτεται αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από επίσημη πρόσκληση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Στο μεταξύ, στο Χιούστον και στο περιθώριο Διεθνούς Ενεργειακού Συνεδρίου, Νατάσα Πιλίδου, Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρος έρευνας της ExxonMobil, συζήτησαν στις τελευταίες λεπτομέρειες της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο στόχο Γλάφκος του Τεμαχίου 10. Το στένα φόρθα αποπλέει από το λιμάνι Λεμεσού τέλος εβδομάδας με προορισμό τον γεωτρητικό του στόχο, ενώ οι εργασίες ξεκινούν αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Εξάλλου, πριν την εκπνοή του έτους, θα πέσουν στη Λευκωσία υπογραφές για την αδειοδότηση του τεμαχίου 5 στην κοινοπραξία ExxonMobil Qatar Petroleum. Πάντως, ο Ερντογάν, όπως είπε σε δημοσιογράφους, εν πτήση από την Τόχα στην Άγκυρα, μετέφερε στον Εμμύρη του Κατάρ το παράπονό του για τη συμμετοχή της κρατικής εταιρείας της χώρας στο Τεμάχιο 5. Δηλώσαμε ότι αυτό το μόνο μερές βήμα της ελληνοκυπριακής διοίκησης αγνοεί τα δικαιώματα της χώρας μας και των Τουρκοκυπρίων, επειδή ένα μέρος της εν λόγω περιοχής αδειοδότησης παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του νησιού. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός των Εξωτερικών του επέμενε προκλητικά, μιλώντας σε Υπουργική Σύνοδο και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, πως όχι μόνο η ΟΦΚΙΠ δεν έχει ρόλο να επιτελέσει στην Κύπρο, αλλά μετακινεί ημερολογιακά την κατοχή του νησιού. It should be recalled that the only occupation on the island took place in 1963, which in fact led to deployment of the UN Peace Force in 1964. Και συνέχισε σε αντιφατικό ύφος πως η Τουρκία επενδύει στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ.